Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη. Έχουμε σήμερα καλεσμένο ένα παλιό καλό φίλο, τον Παντελή Οικονόμου. Καλημέρα. Μέλος καλημέρα. Του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κεντρική Επιτροπή, όπως υπουργό, αναπληρωτή υπουργό, εν πάση περιπτώσει. Και θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω εκείνο που απασχολεί τα διεθνή μέσα και μερικές φορές και τα δικά μας που ασχολούνται συνήθως με την οφαλοσκόπηση είναι ο πανικός από το φάντασμα της χρεοκοπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την ασφιχτική πίεση χρόνου για να επιτευχθεί συμφωνία στο θέμα του προϋπολογισμού, το χάσμα μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων παραμένει. Υπάρχει αμηχανία, αγανάκτηση, ακόμα και πανικός στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης. Η απειλή της χρεοκοπίας, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία, όπως έχει επισημάνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα. Τις τελευταίες ώρες, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν αισιοδοξία ότι οι πυρετόδεις διαβουλεύσεις θα καταλήξουν στη συμφωνία για να αυξήσουν το όριο του κρατικού δανεισμού μέχρι την ημερομηνία τελεσίγραφο, που λύγει αύριο. Κάτι που θα έδινε ανάσα στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον το λουκέτο στις κρατικές υπηρεσίες συνεχίζεται, όπως συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις αγανακτισμένων πολιτών στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Αλλά είναι όλοι σαν να μιλούν σε όταν μία ακουόντων, φαίνεται, καθώς οι βουλευτές έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα γραφεία τους στο Καπιτόλιο. Το λουκέτο που μπήκε πριν από 2 εβδομάδες στο Αμερικανικό Δημόσιο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί λύση, δηλαδή χρηματοδότηση. Ένας διαδηλωτής φοβάται, όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε πλέον σαν την Ελλάδα. Είμαστε και το κακό παράδειγμα. Όλοι αισθάνονται η κρίση είναι δίπλα τους, περισσότερο από όλους κινδυνεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το CNN υποστηρίζει ότι μετά από 24 ώρες το Κογκρέσο δεν κατόρθωσε να μέχρι αργά τη νύχτα να πετύχει η συμφωνία και τώρα πετάξανε το μπαλάκι στη Γερουσία. Εδώ βλέπουμε και τον Αμερικανό Πρόεδρο που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή, εκφράζει την αισιοδοξία του. Και έχει συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, για το ίδιο θέμα. Και περιμένουν όλοι από τη Γερουσία τώρα τι απόφαση θα πάρει. Οι επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη χρεοκοπία, δηλαδή στην απόφαση που να μην πετύχουν να αυξήσουν το όριο του χρέους στα 1,7 τρίλιον 3 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα έχει, όπως συζητούσα το πριν από λίγο και με τον κύριο Οικονόμου, δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό. Οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί είναι κυρίως από τις ασιατικές αγορές και κυρίως οι πρώτες οι μεγάλες επιπτώσεις θα τις υποστεί η Κίνα, που αν μπορούμε να πούμε, η Κίνα αποτελεί και το στόχο, αν δεχτούμε το συνωμοσιολογικό σενάριο ότι όλα έχουν γίνει σαν πόλεμος εναντίον, ναι, οικονομικός πόλεμος εναντίον της Κίνας. Τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχει συνωμοσία ή δεν υπάρχει. Δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό να χρεοκοπούσε, ας πούμε, το ελληνικό ή το γερμανικό ή το γαλλικό δημόσιο και τελείως διαφορετικό να χρεοκοπήσει το αμερικανικό δημόσιο. Γιατί το αμερικανικό δημόσιο είναι πάρα πολύ μικρότερο και οι εσωτερικές επιπτώσεις από ένα ντέφο, από μια αδυναμία δηλαδή να πληρώσει υποχρεώσεις του, θα είναι πολύ μικρότερη. Σε ό,τι αφορά όμως το εξωτερικό, είναι υπερπολαπλάσιο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια ενδεχόμενη στάση πληρωμών της Ελλάδας τότε που υπήρχε ενδεχόμενο, γιατί τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Για εσωτερικούς λόγους δεν υπάρχει. Θα είχε κάποιες επιπτώσεις, αλλά δεν θα καταστρεφόταν η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αμερική,
το να κάνει εξαγωγή του δικού της προβλήματος στην Κίνα ακούγεται πολύ ελκυστικό, αλλά είναι εξαιρετικά τυχοδιοκτικό. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι έχουν όλοι αυτοί, ο πρόεδρος, οι Δημοκρατικοί Ρεπουμπλικάνοι, έχουν συνωμοτήσει για να εκμηδενίσουν την Κίνα. Το βλέπω λίγο απίθανο. Διαβάζω τώρα ότι ο Σόιμπλε και έκανε δηλώσεις στον οικονομολόγο, στον γερμανό Πέτερ Πρέτ, και εμφανίζεται αρκετά καθησυχαστικός. Μεσοπρόθεσμα η αμερικανική πολιτική δεν μας επηρεάζει, είπε χθες το βράδυ. Μονάχα ο Βέλγος οικονομολόγος, για να προσθέσει, στο Μόναχο είπε ο Βέλγος οικονομολόγος Πέτερ Πρέστ, φυσικά και ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα στην Ουάσιγκτον και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί λύση. Για την περίπτωση του ναυαγίου, ίσα τις προσπάθειες, ο Πρέτ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αντιδράσει. Ο Σόιμπλε πάντως επιμένει ότι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ναι, αν συνέβαινε, οι συνέπειες θα ήταν. Τώρα, ανυπολόγιστες είναι υπερβολή. Αλλά θα υπήρχαν συνέπειες. Ναι. Τόσο πάντως Γερμανοί οι οικονομολόγοι, όσο και Βρετανοί, σε δηλώσεις αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι θωρακισμένη. Δεν θα έχουμε δηλαδή επιπτώσεις ανάλογες με αυτό που είχε συμβεί το 8 με τη χρεοκοπία μιας τράπεζας, με την Lehman Brothers, που πολλοί είχαν αποδώσει ότι ήταν ο προάγγελος της οικονομικής κατάρρευσης. Εγώ όποτε ακούω αυτή το ρήμα θωρακίζω, θωρακισμένος κλπ, κρατάω μικρό καλάθι, διότι και στην Ελλάδα είχαμε ακούσει ότι ήταν θωρακισμένη η ελληνική οικονομία και είδατε από τι περάσαμε. Δεν υπάρχει, καμία θωράκιση δεν υπάρχει από τη στιγμή που το σύστημα αυτό παγκοσμιοποιήθηκε και εν συνεχεία κατέρευσε. Όλο αυτό που ζούμε ξεκίνησε από αυτή την τράπεζα που λέτε. Οι επιπτώσεις της χρεοκοπίας μιας τράπεζας στην Αμερική, η οποία ήταν και μια ιδιωτική τράπεζα, μεγάλη βέβαια, αλλά δεν ήταν ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει, ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ζούμε τώρα. Και στο εξωτερικό. Καταστράφηκε αυτό που λέμε σε απλά λόγια, καταστράφηκε παγκοσμίως αυτό που λέμε πίστη. Πίστη δηλαδή. Η τραπεζική πίστη, ναι. Να έρθεις να μου πεις, δώσε μου 50 ευρώ γιατί έχω απλώς λογαριασμό και θα φέρω αύριο. Και καλοπίστος λοιπόν, εδώ μπαίνει η έννοια της πίστης, το 50 το δίνω και θεωρώ, πιθανολογώ βάσει μου, ότι θα το πάρω πίσω. Αυτό καταστράφηκε. Αλλά αυτά γίνανε και στη Σοβιετική Ένωση όταν κατέρευσε το δικό του σύστημα πριν από 20 χρόνια. Απλώς μερικοί δεν το έχουν καταλάβει ότι έχει κατερεύσει και το επόμενο και το αντίπαλο σύστημα. Λοιπόν, ζούμε σε αυτή τη φάση. Ναι, και όσοι το καταγγέλνουν κατηγορούνται ότι αισιοδοξούν ότι. Η ρευστότητα που υπάρχει γενικώς και μεταγγίζεται και στα δικά μας πράγματα εδώ τα ελληνικά είναι ότι πρέπει να εφεύρουμε το επόμενο σύστημα ποιο είναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό, ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολο. Και αν σκεφτείτε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν δουλειές, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, τώρα έρχομαι λίγο στα δικά μας. Και δεν τους λες και τι θα γίνει. Τι τους λες, δηλαδή, τους λες περιμένετε μέχρι να δω τι θα γίνει. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα από αυτό. Επειδή. Δηλαδή χωρίς λεφτά μπορεί να ζήσουμε, χωρίς ελπίδα δεν μπορεί να ζήσουμε. Επειδή βιάζεσαι να μπούμε στα δικά μας, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα κείμενο που έχει γραφτεί το 1947. Το έχει γράψει ο Paul Aldermant Porter. Είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής που εστάλει όταν στις αρχές του 1947 ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες πως αδυνατούσε πλέον να συνεχίσει το ρόλο που είχε αναλάβει. Δηλαδή το ρόλο να ενισχύσει την ελληνική κυβέρνηση στον αγώνα κατά της κομμουνιστικής επικράτησης στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος Τρούμαν τότε των Ηνωμένων Πολιτείων, προκειμένου να έχει δικιά του άποψη για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, έστειλε τον Πολ Πόρτερ, επικεφαλής Αμερικανικής Αποστολής. Ο Πόρτερ είχε γεννηθεί το 1904 και πέθανε το 1975. Στις 14 Φεβρουαρίου, μετά από ένα περίπου μήνα παραμονή στην Ελλάδα, έστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Εξωτερικών τον τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, Κλέιτον, με τις πρώτες εντυπώσεις. Αυτή η επιστολή λέει, ενώ δεν υπάρχει κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, ανταυτού υπάρχει μια χαλαρή ιεραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με το προσωπικό τους αγώνα για εξουσία,
ώστε να έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική ακόμα και αν είχαν την ικανότητα, ας υποθέσουμε. Σε ολόκληρη τη χώρα, από τη μια άκρη στην άλλη, κυριαρχεί μια γκρίζα, ανυπεράσπιστη, βαθιά έλλειψη πίστης για το μέλλον. Μια έλλειψη πίστης που οδηγεί σε πλήρη απραξία στο παρόν. Οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες. Όλη η επιστολή είναι σε αυτό το πνεύμα, και ενώ έχουμε μια χρονική απόσταση 65 και πλέον χρόνια, νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τη σημερινή... Ναι, είναι αυτό που λέει, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τώρα, αφορμή που έφερα στην εκπομπή τον Παντελή τον Οικονόμου, μου έδωσε ένα άρθρο που διάβασα στην ιστοσελίδα του και που με τίτλο «Τώρα μπορούμε». Είναι μια απάντηση αισιόδοξη στο κλίμα αυτό που περιγράφει πριν 65 χρόνια, σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως είπε τώρα ο Παντελής ο Οικονόμου. Το άρθρο έχει τίτλο «Τώρα μπορούμε» και θα διαβάσω 2-3 αποσπάσματα χαρακτηριστικά. Κρίνεται αν θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από την Τρόικα ή αν θα γυρίσουμε στις αγορές αυτή την εποχή. Κρίνεται δηλαδή αν εν ονόματι της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους μας θα συνεχίσουμε με την ίδια συνταγή. Περικοπές μισθών και συντάξεων, περισσότεροι φόροι και απαξίωση των περιουσιών. Έχουμε απομένει να διασφαλιστεί η δεύτερη βασική προϋπόθεση, να εκπονήσουμε δηλαδή την εφαρμογή ενός δικού μας ρεαλιστικού προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανόρθωσης, που θα έπειθε ότι δεν θα κυλήσουμε ποτέ ξανά σε πορεία κατάρρευσης. Το βάρος αυτό πέφτει στις πλάτες των κομμάτων μας, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι δική τους δουλειά. Μόνο που δεν την κάνουν. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό την επιστολή Πόρτερ. Και τι θα κάνουν άρα για τα κόμματά μας? Μα ασχολούνται με τα δικά τους. Καυγαδίζουν για οτιδήποτε αφορά στα ίδια, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα ό,τι αφορά σε εμάς. Ρητορικές συγκρούσεις μέχρι εσχάτων για όσα χάσαμε και μοιραία ούτε σκέψη για μια κυβερνητική σύμπραξή τους με σκοπό την αποτροπή του τρίτου προγράμματος μνημονίου. Αυτή η στάση των κομμάτων μας έχει ως αποτέλεσμα οι συμπατριώτες μας να αισθάνονται σήμερα ότι δεν έχουν τι να ψηφίσουν, με τους πιο απελπισμένους να κυλάνε σε καταστροφικές για τους ίδιους και για όλους μας επιλογές. Και στο επίμετρο είναι το πιο αισιόδοξο σημείο που λέει «Η επιλογή μας δεν μπορεί να είναι η διαχείριση της ήττας, αλλά ο αγώνας για τη νίκη. Όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη να φυσήξει επιτέλους ένας άνεμος ελπίδας στον τόπο μας. Ένα δημοκρατικό ρεύμα πατριωτισμού, δημιουργικότητας και αλληλεγγύης. Οι βασικές φιλολαϊκές αλλαγές που είναι απαραίτητες είναι γνωστές. Εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας, δημόσια διοίκηση ικανή να προασπίζει το εθνικό και δημόσιο συμφέρον, αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, δίκαιη και φορολογική φορολογία, βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση, περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο πάντα. Ξέρουμε ότι η προσπάθεια αυτή, καταλήγει Παντελή Οικονόμου στο άρθρο σου, δεν θα είναι εύκολη. Το αίτημα όμως για πολιτικό άσπρο είναι περίπου παλαϊκό. Ας συνομολογήσουμε λοιπόν ως Έλληνες δημοκράτες ότι οι γέφυρες με το κακό μας σε αυτό έχουν γκρεμιστεί και η απόφασή μας να πάμε μπροστά είναι αμετάκλητη. Είσαι η αισιόδοξη νότα σε μια μαύρη ατμόσφαιρα. Μιλάς για λίγο άσπρο. Ναι, γιατί το θέμα είναι το τι ζούμε, ότι είναι μαύρο, το ξέρουμε. Αλλά για να είσαι αισιόδοξη, πρέπει να κοιτάς μπροστά. Μπροστά κοιτάζοντας, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που βλέπουμε και γίνονται αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε χώρες τις οποίες ακόμα μερικοί τις ζηλεύουν και λένε πόσο πιο προχωρημένες είναι και τι κάνουν, και σε πολλά είναι πιο προχωρημένες. Οι οποίες έχουν χειρότερο πρόβλημα από εμάς και δεν έχουν και διέξοδο. Εμείς νομίζω ότι έχουμε διέξοδο. Αλλά πρέπει να το βάλουμε μπροστά. Για να έχουμε διέξοδο, πρέπει να το καταλάβουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα οποία για μένα αποτελούν. Θα πω μια έκφραση που λέει πάρα πολύ συχνά ένας φίλος μου. Που λέει τα κόμματα αυτά έχουν πεθάνει και δεν το έχουν πάρει είδηση ακόμα. Ναι. Είναι βέβαια πάρα πολύ βαριά η κατηγορία αυτή, αλλά... Καλά, αυτός που την είπε θα σας πει ότι είναι διαπίστωση, δεν είναι κατηγορία.
Κοιτάξτε, εμένα θα με πόναγε, αν ήταν αλήθεια αυτή η διαπίστωση, εμένα θα με πόναγε πάρα πολύ, διότι είμαι και... Ο έρωτάς μου ήταν ένας, είναι στο ίδιο κόμμα και παραμένω δηλαδή στο ίδιο κόμμα. Δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διάγνωση, αλλά απολύτως βέβαιο είναι ότι πάνω από την αγάπη που έχω και το συναισθηματικό δέσμο με το κόμμα μου, αγαπάω περισσότερο τον τόπο μου. Και ο τόπος μου δεν είναι τοπία και τουρισμός, είναι και τα παιδιά μου και τα παιδιά μας, εμείς οι ίδιοι οι πάντες. Οι γονείς μου που να χτυπήσω ξύλο είναι υπερήλικες, αλλά είναι ζωή και οι δύο. Άρα, αυτά πρέπει να τα βάλουμε λίγο πάνω από το κόμμα μας. Δηλαδή, αυτό που λέμε εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι πάνω από το κομματικό συμφέρον. Δυστυχώς, τα κόμματα που έχουμε, χωρίς επαναλαμβάνω να προσυπογράφω κατά ανάγκη τη διάγνωση που έγινε, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Του δικού μου κόμματος συμπεριλαμβανόμενο, για να μην θεωρήσει κανείς ότι γενικώς κάνω αντιπολίτευση σε άλλα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί. Αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά τουλάχιστον και εκλογικά, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη θέση, αν συγκρίνουμε το παρελθόν. Έχει φτάσει η ώρα να αποκηρύξει το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μέσα από αυτά που απομένουν. Μα το ΠΑΣΟΚ για να το έκανε αυτό θα έπρεπε να υπερβεί τον εαυτό του. Θα έπρεπε να αυτοακυρωθεί κατά κάποιο τρόπο. Όχι να διαλυθεί κατά ανάγκη, ούτε να φύγουν τα μέλη του και να πάνε σε άλλο κόμμα. Δεν είναι αυτά τα θεωρώ και μη σοβαρά κάτω από τις περιστάσεις. Αλλά θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει. Και η ηγεσία θα έπρεπε κανονικά να έχει το θάρρος να αλλάξει. Δεν είναι η ηγεσία η σημερινή, δεν είναι άμυρη ευθυνών. Όπως και οι προηγούμενοι. Μιλάω για φίλους μου τώρα. Αλλά άλλο αυτό, άλλο η πολιτική συζήτηση. Όχι, συζητάμε πολιτικά. Απλώς δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε και τον κόσμο που έχει τα δικά του προβλήματα με τα δικά μας προβλήματα. Εμείς όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε ως κόμματα, ως σύστημα γενικώς, εμείς τα κάνουμε εξαγωγή. Δηλαδή έχει ο άλλος που έχει τη φασαρία ότι δεν μπορεί να πληρώσει, ότι το σχολείο του παιδιού του δεν δουλεύει και όλα αυτά. Επιπλέον αυτό που λέει, ξέρετε, με συγχωρείτε, θα καταλάβουμε και τα δελτία ειδήσεων για να σας πούμε το πρόβλημά μας. Και τον φορτώνουμε και με άλλο άγχος. Εκτός του ότι είναι και αποτρόπαιο το θέαμα των συναδέλφων μου, εμού συμπεριλαμβανόμενο, γιατί δεν είναι αιχμή κατά προσώπων, να αντιδικούν κατά αυτόν τον τρόπο για θέματα τα οποία δεν αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Εδώ η εντύπωση την οποία αποκομίζει κάποιο τηλεθεατή, και γι' αυτό έχω πάψει να είμαι τηλεθεατή, δεν βλέπω πια δηλαδή, είναι ότι γίνεται μια μάχη ψηφοθυρία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Επειδή θα φανεί ότι κατηγορείς τον χώρο των πολιτικών, εγώ έχω να κατηγορήσω, μια και ανέφερες ότι δεν βλέπεις πλέον ειδήσεις, θα κατηγορήσω τον χώρο το δικό μας, των δημοσιογράφων, όπου στα λεγόμενα κανάλια του Συρμού, με τα μονοθεματικά δελτία, έχουν κάνει μια προσπάθεια εντελώς απροσανατολισμού του κόσμου, ο οποίος πλέον προσπαθεί να αναζητήσει κάπου αλλού την ενημέρωση. Ναι, εγώ δεν θα πω ότι τα μέσα είναι χειρότερα από τους πολιτικούς ή το αντίστροφο. Ο δημόσιος χώρος γενικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι. Αλλά αυτό το οποίο λείπει από όλους μας και από τους πολιτικούς και από τους δημοσιογράφους είναι το εξής. Εδώ έχουμε μερικές. Ζούμε ένα νέο διχασμό και μάλιστα χαμηλής ποιότητας. Δηλαδή τον διχασμό τον ζήσαμε στον εμφύλιο, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν δύο παγκόσμιες κοσμοθεωρίες, τις οποίες τις ακολουθούσε λαός. Πίστευε, υπήρχαν ιδανικά, ας πούμε, τα οποία οδήγησαν σε μια σύγκρουση. Δεν πάβει η σύγκρουση όμως να ήταν εξαιρετικά επιζήμια και ο διχασμός. Εδώ έχουμε φτιάξει διχασμό με το μνημόνιο το οποίο τελειώνει και δεν μπορούμε να ενωθούμε για να αποτρέψουμε ένα μνημόνιο που έρχεται. Ακριβώς, δηλαδή, τελειώνει, θα ρωτούσα, αυτό τελειώνει. Είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, εάν πράγματι αυτά τα οποία λέμε συνέχεια, γιατί πετάμε παρόλες τώρα εμείς πολιτικοί, και ακολουθείτε κι εσείς. Ή πριν εσείς και ακολουθούμε εμείς, ότι ο κόσμος έκανε θυσίες, ωραία. Με τις θυσίες ο κόσμος έχει καταφέρει να είναι αυτή τη στιγμή τα επιτόκια του δανεισμού από τις αγορές χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν την κρίση. Και πέφτουν και συνέχεια, κάθε μέρα και πέφτουν. Τα επιτόκια πέφτουν, αλλά τα δάνεια δεν έρχονται. Ναι, τα δάνεια δεν έρχονται. Τα δάνεια δεν έρχονται γιατί δεν πάμε να τα ζητήσουμε. Το να πάμε να τα ζητήσουμε. Όχι, όχι, μιλάω για τις επιχειρήσεις που καταγγέλνουν. Αυτό είναι άλλο δράμα σκοτεινών. Αν θέλετε, το συζητάμε μετά. Μην το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα μπλέξει το θέμα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς δανειζόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν αυτοί οι τρεις, ας πούμε, οι τρόικα εκεί πέρα.
Πέρα κατασκευή της Μέρκελ είναι. Λανθασμένη κατά τη γνώμη μου, για να μην πω βλακώδης δηλαδή. Να θέσει τώρα υπό επιτροπή αν όλη την Ευρωζώνη υπό την επιτροπή του Δουνουτού. Ενός οργανισμού ο οποίος είχε καταντήσει να είναι ανυπόληπτος. Απεδέχθη το ρόλο αυτό για να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Δηλαδή δεν τον σέβονταν κανένα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μα και τώρα πάει να βγάλει την ουρά του. Πάει να βγάλει την ουρά του, διότι το πρόγραμμα το οποίο κατά βάση το ίδιο έφτιαξε είναι ακατάλληλο. Και αυτό, καταγγέλει και αυτό τους το ξέραμε. Και αυτό το ξέραμε. Τώρα του λέει τι. Ουσιαστικά το δουν του, του λέει σηκώστε εσεί το κόστο τη περαιτέρω χρηματοδότηση. Λοιπόν, εγώ προτείνω να του απαλλάξω από τον κόπο αυτό και να μην ζητήσουμε άλλα λεφτά από εκεί. Αλλά υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία ήταν να τσακιστεί ο κόσμος. Και τσακίστηκε ο κόσμος πραγματικά. Έχασε τις δουλειές του, τις περιουσίες του, τα χάσε. Αλλά αυτοί οι οποίοι δανείζουν σου λένε τώρα σε πιστεύουμε ότι μπορείς να ζήσεις. Φυσιολογικά. Αυτοί που είμαστε φάουλοι εδώ πέρα είμαστε οι πολιτικοί. Γιατί για να πας να δανειστείς είναι μια πολύ φυσιολογική κατάσταση. Χτυπάς, στέλνεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο ή στέλνεις ένα mail, πηγαίνεις, τους βλέπεις, τους λες παιδιά θέλουμε να δανειστούμε. Σου λένε το επιτόκιο είναι τόσο. Είναι ψηλό. Πρέπει να πάρω χαμηλότερο. Για να πάρεις χαμηλότερο, φέρουμε ένα πρόγραμμα, θα σου πούνε. Τι σκέφτεσαι να κάνεις. Δεκαετές ομόλογο πρέπει να πεις τι θα κάνεις μέσα στα 10 χρόνια. Αυτό δεν ασχολείται κανένας. Εννοώ από τα επίσημα κόμματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η κατάσταση των κομμάτων αυτών είναι απογοητευτική. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κανένα από τα κόμματα. Δηλαδή, κατά σειράν δυνάμεις στις τελευταίες εκλογές. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Καυγαδίζουν για το δεύτερο μνημόνιο και δεν δουλεύουν για να μην έρθει τρίτο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Ήταν γνωστό, τουλάχιστον για αυτούς που είχαν ασχοληθεί με τα διεθνή, ότι δεν πάτησε το πόδι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάπου και να μην υποχρεώθηκε να φύγει ή να μην το διώξουν όπως έκαναν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι το έδιωξαν. Η Ρωσία υπέστη πανολεθρία επί Γέλτσιν. Πέθανε δύο γενιές συνταξιούχων οι οποίοι δεν είχαν να ζήσουν, τους είχε κοπεί η σύνταξη. Η Ουγγαρία γνώρισε εξίσου δεινά. Εμείς λοιπόν με τι τρόπο το είχαμε δεχτεί αυτό το πράγμα, δεν γνωρίζαμε ότι... Το πόσοι και πόσο γνωρίζαμε είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λίγοι γνώριζαν και λίγα γνώριζαν. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αποκομίσει και από την τότε κυβέρνηση, του Γιώργου Παπανδρέου, του Πασόκ δηλαδή, και από την αντιπολίτευση. Εμάς η κατάσταση παρουσιάστηκε ως εξής, ότι ή θα παίρναμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν προφανώς λαθασμένο, δηλαδή τι κάνει, νιώνια όσα κεραμίδια. Και μάλιστα εγώ έκανα κριτική τότε και μου λέγανε είσαι αντιμνημονιακός και μετά μπήκε στην κυβέρνηση και έγινε μνημονιακός. Το δίλημα ήταν πολύ απλό. Ή παίρνεις ένα κακό, ένα λάθος πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγήσει σε πρόβλημα. Και πράγματι οδήγησε, γι' αυτό υπήρξε και δεύτερο πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα. Ή θα γινόταν στάση πληρωμών. Αλλά στάση πληρωμών, όχι σαν αυτήν που έχουν τώρα στην Αμερική που κλείσανε 10 υπηρεσίες. Εκεί οι 10 υπηρεσίες έχουν κλείσει και οι αντίστοιχοι πολίτες υποφέρουν, ας πούμε. Και έχουν υποσχεθεί ότι μόλις λυθεί το πρόβλημα θα τους δώσουν τα χρήματα. Ναι. Στάση πληρωμών στην Ελλάδα, εάν συνέβαινε, σημαίνει πάρα πολύ απλά το εξής για να συνοηθούμε, γιατί κανείς δεν την έχει πει στον κόπο να το εξηγήσει. Σημαίνει ότι θα ζούσαμε όλοι με 50 ευρώ το μήνα για αόριστο χρόνο. Αυτό σημαίνει να γίνει στάση πληρωμών. Έτσι όπως είναι το κράτος στην Ελλάδα. Διότι και ο ιδιωτικός τομέας εδώ ουσιαστικά κρατικοδίαιτος είναι. Περί αυτού πρόκειται. Θα σταματούσε τα πάντα. Απόδειξη ότι. Άρα θα παίρναμε ένα επίδομα, θα μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα επίδομα αλληλεγγύης και θα ζούσαμε με 50 ευρώ το μήνα. Και θα χάναμε τις καταθέσεις, τα σπίτια, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Θα απαξιωνόντουσαν πλήρως. Θα γινόταν μηδέν. Αυτή ήταν η εναλλακτική. Λοιπόν, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Μεταξύ των δύο δεν υπήρχε σύγκριση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα που κάνανε είναι λάθος. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν και κάνανε ένα πρόγραμμα το οποίο το εφάρμοσαν σε χώρες που μπορούσαν να κάνουν υποτίμηση. Ενώ εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση. Πρώτον. Δεύτερον, ακόμα δεν έχουν καταλάβει, αλλά θα μου πεις ότι δεν έχει καταλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος τι γίνεται. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές. Εδώ τα έχεις ψαλιδίσει όλα. Κόβεις. Δεν πρέπει να πέσουν οι τιμές. Με κάποια καθυστέρηση, 3 μήνες, 6 μήνες, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξιότατους επιστήμονες. Ο κύριος διοικητής δεν τους έχει πει: παιδιά, φέρτε μου μια μελέτη, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές. Πώς φτιάχνονται οι τιμές στην Ελλάδα. Ναι. Μεταξύ μας, όσοι έχουμε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, ξέρουμε και πώς γίνονται τετραγωνικές συναλλαγές και πώς γίνονται υπερτιμολογίες. Ξέρουμε πολλά τέτοια πράγματα. Από αυτού, ποια παρέμβαση υπάρχει? Καμία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Με τα μνημόνια, αυτή ήταν η ιστορία. Μας δώσανε ένα λάθος πρόγραμμα. Πρόγραμμα δηλαδή που είναι για χώρες που μπορούν να κάνουν υποτίμηση και εμείς δεν μπορούσαμε. Και δεύτερον,
Έκανε και πάλι το λάθος, το οποίο ο κύριος Πολ Πόρτερ τότε, το 47, το είδα αμέσως και το κατάλαβε. Λέει, παιδιά, εδώ πέρα δεν υπάρχει κράτος. Εδώ υπάρχουν μαυραγωρίτες, κοτσαμπάσιτες, άλλο πράγμα. Αυτοί θεώρησαν ότι το κράτος θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Δεν έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ότι οι διάφοροι γόνοι μαυραγωρητών των βορείων προαστίων, ότι ξαφνικά θα συμμορφωθούν και θα γίνουν πατριώτες. Μα αυτοί οι μαυραγωρίτες για μην είναι πατριώτες. Αυτοί δεν το κατάλαβαν. Πέρασαν χρόνια και οι κύριοι της Τρόικας δεν το κατάλαβαν. Και φτιάχνανε και διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι εκτός του όποιου χρόνου. Σας πω ένα κορυφαίο παράδειγμα. Εγώ όταν παρέλαβα στον δικό μου τομέα το θέμα του μνημονίου, τέλος πάντων, τι υποχρεώσεις έχει το Υπουργείο, τέλος πάντων. Η βασική υποχρέωση ήταν να ανεβάζω, γελάω τώρα, εκ των υστέρων, αλλά το ζούμε ακόμα. Την υποχρέωση, υπογεγραμμένη υποχρέωση, υποχρέωση της χώρας, να ανεβάσω τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Μάλιστα. Το οποίο τους ειδοποιήσω δεν πρόκειται να το κάνω, παιδιά. Ανησυχούσαν διάφοροι συνάδελφοι στην κυβέρνηση ότι θα γίνει στάση πληρωμού, ότι ο τρελός θα τα κάνει πάλι μαντάρα. Δεν το έκανα. Και τελικά το συνείδησε και τρώει ότι είναι αηδία αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Η ίδια το έχει φτιάξει. Επιμένει όμως ακόμα. Μόνο που δεν θα γίνει. Μόνο που δεν θα γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Είναι τρελό. Τουλάχιστον έτσι δείχνει και η αγορά. Δεν το αντέχει αυτό το η πράγμα. Η αγορά είναι τώρα στο 1/3 των αντικειμενικών. Δεν βάζουμε τις αντικειμενικές γιατί δηλαδή, για ποιο λόγο. Δεν έχει νόημα. Κοιτάξτε, η ιστορία τελικά, αν τη δούμε, ξεχάστε και την Τρόικα και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και το Νέα Δημοκρατία. Ξεχάστε και το Σαμαρά, το Βενιζέλο, ξεχάστε τους. Τι είναι αυτή τη στιγμή το θέμα μας? Το κράτος για να ζήσει πρέπει να εισπράττει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο και άλλα τόσα να ξοδεύει. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η αισιοδοξία μου. Με αυτό το κράτος που έχουμε, με τους διεφθαρμένους μηχανισμούς, τους αναποτελεσματικούς, δέχομαι ό,τι χαρακτηρισμοποιείται. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και νομίζω ότι ξέρω και πώς γίνεται δηλαδή. Όχι εγώ. Και άλλοι άνθρωποι και πολύ πιο ικανοί από μένα. Δεν λέω ότι εγώ έχω το μονοπόλιο της αλήθειας. Γι' αυτό με βλέπετε αισιόδοξο. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικό, ξέρετε. Δηλαδή τα κόμματά μας δεν ακολουθούν αυτό το δρόμο. Ακριβώς, πάνε αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πολιτικό πρέπει να λύσουμε. Γιάννα, σαν νεότερο μέλος του πάνελ εδώ, έκανε μια ερώτηση προηγουμένως και είπε. Αυτές οι προτάσεις που γίνουν, για πες την ερώτηση. Αυτές οι προτάσεις που έχουν γίνει, το κείμενο των 58. Ναι. Τι είναι τώρα όλο αυτό? Είναι αυτή η εξαγωγή προβλημάτων δικών μας στον κόσμο. Ταλαιπωρούμε τον κόσμο με δικά μας πράγματα. Αυτό κάνουν και οι 58 και οι 75. Τους 75 λέω γιατί συνέπραξα κι εγώ. Ναι. Όχι στο τελευταίο κείμενο, αυτό δεν το υπέγραψα, διότι απέχω τον υπόγραφο, αλλά ήμουν μες στην κίνηση αυτή, ας πούμε, ενώπιση του συνεδρίου του Πασόκ. Δεν θέλω να κάνουμε εξαγωγή τα δικά μας προβλήματα, δηλαδή ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς εντός εισαγωγικών είναι σκορποχώρη. Είναι σκορποχώρη. Και τι πρέπει να το κάνουμε? Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο να το λύσουμε. Το κάνουμε εξαγωγή τώρα στον κόσμο που έχει τα δικά του προβλήματα είναι αντιπαθές και ανάγωγο και αντιπαραγωγικό. Και αυτό δεν το κάνουμε. Τώρα, παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς, επειδή είναι πλειοψηφικός στην Ελλάδα, ο χώρος λέω της κεντροαριστεράς, δημοκράτες δηλαδή, σοσιαλιστές, πατριώτες, αυτό το πράγμα. Είναι πλειοψηφία, είναι μισή Έλληνες περίπου. Ναι. Αποκλείται να μην συντάχθει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή προσωπικότητες αρχηγών, στελεχών που είναι μικρές, δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν μια μεγάλη παράταξη. Θα βρει το δρόμο της. Και το καλό είναι να το βρει γρήγορα δηλαδή. Γιατί αυτή η ιστορία ενός διχασμού μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινά σας λέω, σας τον περιέγραψα πριν δηλαδή. Το θεωρώ καταστροφικό. Είναι εμφυλιοπολεμικός πλέον. Μα το ίδιο έγινε το 89, το ίδιο έγινε στον εμφύλιο. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν οι τύποι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Εμείς είμαστε αξιόλογο έθνος, με δυνατότητες, με παρακαταθήκες ιστορικές, με γνώσεις, με ευφυΐα. Αλλά είμαστε μικροί. Άρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι προς κάποιο σκοπό. Όχι να διαιρούμεθα με βάση τις ιδέες του καθενός. Αυτό είναι τρελό δηλαδή. Ο καθένας βεβαίως πρέπει να έχει διαφορετικές ιδέες, πολύ καλό είναι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε σύραξη. Διότι εν συνεχεία βλέπετε και τι γίνεται. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη ζωή τους στον δρόμο. Εκείνο που είναι σημαντικότερο για μένα και το πιο ενοχλητικό είναι η αιμορραγία που κάνουμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες που φεύγουν έξω. Και κάποτε πηγαίνανε έξω μετανάστες οι εργάτες, οι Gastarbeiter που τους έλεγαν οι Γερμανοί. Τώρα έχουν φύγει έξω όλα τα νέα παιδιά και αυτό μόνο στο περιβάλλον το δικό μου έχουν φύγει 5 νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι το χειρότερο ισοζύγιο που έχουμε. Είναι αυτό, δεν είναι το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών.
Το οποίο κακό είναι, διότι είμαστε χώρα που έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε προϊόντα εισαγωγής, εντάξει, και είμαστε αρνητικοί. Αλλά να έχεις αρνητικό ισοζύγιο σε πνευματικές δυνάμεις, και μάλιστα και νέες, οι οποίες έχουν και τη ζωτικότητα της νεότητας, όχι μόνο της ηλικιακής, αλλά και της πνευματικής. Αυτή η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Αυτή είναι ανυπολόγιστη ζημιά. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό λέω μερικά πράγματα. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Πρέπει να ρυθμίσουμε τις εργασιακές σχέσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τελειώνει το πανεπιστήμιο. Και αν βρει δουλειά. Το θέμα της ενέργειας είναι όλα αυτά που συζητήσαμε πριν, ας πούμε, για τα οικονομικά. Αλλά να βρει δουλειά και είναι, να είναι ζούγκλα τελείως. Όχι η ζούγκλα η δική σας εδώ, ας πούμε. Ζούγκλα, έτσι, ένα αρρύθμιστο πράγμα. Εντάξει, άλλαξε η κατάσταση. Ο κόσμος δεν δουλεύει πια 8 ώρα και υπερορίες. Υπάρχουν δουλειά στο σπίτι. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει ρύθμιση. Δηλαδή αυτό είναι τερατώδες το οποίο ζούμε. Εδώ είναι ο κλέψας του κλέψατος, ας πούμε, εις βάρος του εργαζόμενου, δηλαδή, εάν βρει δουλειά. Δηλαδή ο πρώτος αδικημένος είναι ο άνεργος και μετά ο εργαζόμενος, του οποίου η κατάσταση δεν ρυθμίζεται από καμία σχέση. Είναι ένα προϊόν συναλλαγής με έναν εργοδότη, ο οποίος πάντα έχει το πάνω χέρι, βέβαια, και βεβαίως μπορεί να του πει. Εγώ δεν λέω για κάποιον να πει ότι δεν έχω να σου δώσω αυτό το μήνα, να σε πληρώσω 15 μέρες αργότερα. Αυτό το καταλαβαίνω. Μα μην έχει. Το καταλαβαίνω. Αλλά άλλο αυτό. Άλλο να του λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας στον τρόπο που δουλεύει, συνθήκες εργασίας, στην αμοιβή σου. Δεν μην υπάρχει τίποτα. Πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Δυστυχώς, οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να χτιστούν από την αρχή. Με αυτές τις ιδέες που έγιναν και με την Τρόικα. Και... τις κάναμε, εμείς τις κάναμε, οι Έλληνες τις κάναμε. Δηλαδή. Και την καταράκωση των συλλογικών συμβάσεων. Σε σημείο μηδέν έχουμε φτάσει. Okay. Ωραία, οι συλλογικές συμβάσεις λέω δεν μπορεί να είναι αυτές που ήταν. Όχι, προφανώς. Αλλά μην υπάρχουν. Και βεβαίως, επειδή συζητάμε ορίστος γενικώς δεν υπάρχει κράτος και δεν υπάρχει, και το κορυφαίο παράδειγμα επιθεωρήσεις εργασίας. Ναι. Κάποια στιγμή, άμα πας στην επιθεωρήσεις εργασίας, πρέπει κάτι να προκύπτει ως αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Πας στην επιθεωρήσεις εργασίας και δεν προκύπτει τίποτα. Δεν γίνεται. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχουμε υπερβεί το χρόνο που συνηθίζουμε να κάνουμε το διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με τον Παντελή Οικονόμου και τα ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που σχολιάζει. Follow so tea, a drink with jam.
Ήταν ένα από ένα happening που έγινε στον σταθμό, το σιδηροδρομικό σταθμό της Αντβέρπης. Είναι από αυτά τα διαλύματα που κάνουν στο εξωτερικό σε πολύ συχνά στα μέρη, διάφορα συγκροτήματα. Και θα επιστρέψουμε πάλι στον τρελό κόσμο. Αυτή την ώρα έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντώνη Τοβέη, τον δημοσιογράφο από τη Βόνη, ο οποίος νομίζω βρίσκεται στην Αθήνα για ένα σύντομο ταξίδι. Αντώνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα από την Αθήνα, την προχερή, μου θυμίζετε τη Γερμανία με τον καιρό. Σου θύμισε τη Βόνη. Θέλω να μας πεις τα τελευταία νέα που μας έφερες από την προσπάθεια σχηματισμού της κυβέρνησης στη Γερμανία. Θα γίνει Grosse Koalition τελικά? Για να απαντήσω εξ αρχής και ευθέως στο ερώτημά σας, δεν βλέπω άλλη λύση. Εκεί θα καταλήξω. Πρόκειται για μία πόκα πρώτου μεγέθους, μια πόκα ολκής που παίζεται αυτή τη στιγμή και για τα μάτια της κοινής γνώμης, αλλά και για να καθησυχάσουν ή βασιλτώσει να υποχρεωθούν σε ένα τέτοιο συνασπισμό οι εσωτερικοί αντίπαλοι, κυρίως οι εσωτερικοί αντίπαλοι μέσα στην σοσιαλδημοκρατία, που δεν θέλουν ένα τέτοιο συνασπισμό. Χθες υπήρχε ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον στην Süddeutsche Zeitung του Χάιναν Γκάισλα. Ο Χάιναν Γκάισλα είναι τέλος γενικός γραμματέας του κόμματος, σήμερα 90 τόσο ετών, έχει αποσυρθεί βέβαια, αλλά είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία για την χριστιανή δημοκρατία. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος με ιησουητική παιδεία, προσιλωμένος στα ιδεώδη του χριστιανισμού από τη μια, αλλά και από την άλλη της δημιουργίας, της διατήρησης της δημιουργίας. Αυτός λοιπόν στο άρθρο αυτό λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερη συγκυρία από τη στιγμή αυτή για να συγκυβερνήσει να συγκυβερνήσουν τα χριστιανικά κόμματα, της Μέρκελ δηλαδή, με τους πράσινους. Διότι είναι τα μόνα, είναι ο μόνος συνασπισμός που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να αντιταχθεί στην εμποριοποίηση των συνθήκων ζωής και της φύσης, των φυσικών πόρων, και παράλληλα να προάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα της γυναίκας κλπ. Οι πράσινοι όμως είπαν ότι δεν συνεργάζονται. Τέλειωσε, λέει, την Τρίτη είπαμε... Όχι, δεν είπαν τέτοιο πράγμα. Διαπίστωσαν με δηλώσεις του Άντων Χοφράιτα, ενός εκ των δύο αρχηγών του κόμματος, ότι στα θέματα που αφορούν την Ευρώπη, στα θέματα της διπλής υπηκότητας, του ασύλου, της προγραμματισμένης εισρωής μεταναστών κλπ. Συζήτησαν, μάλλον θα βρουν τρόπο συνεννόησης, επίσης το θέμα της ενέργειας, πολύ βασικό για τους πράσινους, αλλά η διάσταση είναι τεράστια στα θέματα φορολογίας και οικονομικών, όπως επίσης και το θέμα της καθιέρωσης ελάχιστου ωραρίου, ελάχιστου μισθού. Θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους και μέχρι την Παρασκευή, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, πρέπει να έχει κατασταλάξει το πράγμα, διότι έχουν συνέδριο του κόμματος οι πράσινοι, στο οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλοθη κατ' εμέ. Οι διαπραγματεύσεις διατείνονται και οι δύο πλευρές, και η Ένωση της κυρίας Μέρκελ και οι πράσινοι διατείνονται ότι κάνουν σοβαρές διαπραγματεύσεις, και δεν θα ήθελα τέτοια καλά να το αμφισβητήσω, αλλά εγκαταλείξει. Αυτό είναι ένα άλλο. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται κυρίως μεταξύ των χριστιανικών κομμάτων και του ΕΣΠΕΝΤΕ, αλλά εδώ πρέπει να συμβεί. Αύριο έχουμε τη νέα συνάντηση. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι γίνονται μέσα σε ένα σκηνικό, να μην πω σπαραγμού, αλλά τουλάχιστον εκ διαμέτρου αντίθεσης δύο πτερήγων μέσα στη σοσιαλδημοκρατία. Έτσι, και για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να σας πω ότι εάν κυβερνήσει η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριος, με τους πράσινους, τότε στην Άνω Βουλή, στην εκπροσώπηση δηλαδή των κρατηδίων, θα έχει να αντιμετωπίσει τον συνασπισμό των πράσινων και των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι διαθέτουν εκεί τεράστια πλειοψηφία. Σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να περνάει πάρα πολλά σοβαρά νομοσχέδια, διότι θα βρίσκει την αντίθεση των σοσιαλδημοκρατών κυρίως. Και η σιδηρά κυρία, θα πω, η επερχόμενη σιδηρά κυρία στη Γερμανία είναι η Χάνελόρε Κράφτ, η σημερινή πρωθυπουργός στο
κρατήδιο της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Που φιλοδοξεί να αναλάβει την ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας. Ακριβώς. Εδώ παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή, από τη μια ο Γκάμπριελ, ο πρόεδρος της Σοσιαλδημοκρατίας, έριξε το μπαλάκι στην ιστραποπίεση της Κραφτ στα μέλη του κόμματος, στη Σοσιαλδημοκρατία, έχει 470.000 μέλη. Αυτοί λοιπόν θα κρυθούν να αποφανθούν στο τέλος, αν οι όροι στους οποίους κατέληξαν για το συνασπισμό είναι αποδεκτοί για τη Σοσιαλδημοκρατία ή όχι. Αυτό είναι ένα μέσο πίεσης προς την κυρία Μέρκελ, για να επιτύχει τουλάχιστον κάποια από τα σοβαρά θέματα που είχε διακηρύξει ως στόχο του το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας στην περίοδο την προεκλογική. Αντώνη, με συγχωρείς. Υπάρχει προοπτική τρικομματική, δηλαδή και συμμετοχή και των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών μαζί με τα δύο χριστιανοδημοκρατικά κόμματα σε κυβέρνηση? Όχι, Κώστα μου, αυτό δεν μου επιτρέψεις να το θεωρήσω ανέκδοτο. Διότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα. Με τους πράσινους να συγκυβερνήσει η κυρία Μέρκελ μόνο είναι και παρακινδυνευμένο, διότι η πλειοψηφία που θα διαθέτει στη Βουλή είναι 4 με 5 ψήφους, που σημαίνει ότι είναι εκβιάσιμη. Το προηγούμενο το είχαμε με τον Σρόεδρα, όταν ήταν καγκελάριος και διέθετε και αυτός τότε μια μικρή σχετικά πλειοψηφία, συγκυβερνούσε τότε εκείνος με τους πράσινους και κάθε τόσο η αριστερά πτέρυγα τραβούσε το παϊράκι της και δεν μπορούσε να προχωρήσει το πράγμα. Και από την άλλη είναι ένα μέσο πίεσης από την άλλη πλευρά της Μέρκελ προς τους σοσιαλδημοκράτες με το εξής νόημα. Αν οι πράσινοι συνηθίσουν σε μια συγκυβέρνηση με τους χριστιανοδημοκράτες, τότε τους χάσατε εσείς οι σοσιαλδημοκράτες τους πράσινους ως μέλλοντες εταίρους. Είναι ένα νόμο, ένα νεοτορισμός αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η συγκυβέρνηση, αν μου επιτραπεί ο όρος, μεταξύ χριστιανοδημοκρατών και πρασίνων, μόνο στο Δήμο του Τούμπινγκ, όπου ο δήμαρχος είναι πράσινος. Μάλιστα. Εντάξει, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άκρως ενημερωτική αυτή παρέμβασή σου. Καλό ταξίδι και ελπίζω να συναντηθούμε πάλι γρήγορα. Ευχαριστώ. Καλή γεια χαρά σου. Γεια σας. Τα πάντα τα γερμανικά μας ενδιαφέρουν, ιδίως τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, η Γερμανία δεν πάντα νομίζω να έχει μεγάλη επίπτωση στα ελληνικά πράγματα. Δεν το νομίζω. Επειδή έχουν αποδώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το έχω δει. Το έχω και δει, λένε δεν το ότι έχω αν δεν γίνει κυβέρνηση δεν παίρνουν αποφάσεις για την Ελλάδα. Ναι. Εγώ όπως τα βλέπω τα πράγματα, απόφαση πρέπει να πάρουμε εμείς. Όχι αυτοί. Δεν ξέρω κανέναν που να μπορεί να σε υποχρεώσει να σε δανείσει. Άμα του πεις δεν θέλω να δανειστώ από σένα, δεν θέλεις. Πώς θα σε υποχρεώσει να δανειστείς από αυτό? Υπάρχει προοπτική να μην δανειστούμε, δηλαδή. Από την Τρόικα βεβαίως. Όχι. Άμα επιστρέψεις στις αγορές. Ναι, είναι εύκολο να επιστρέψουμε. Με τι επιτόκια θα επιστρέψουμε? Δηλαδή έχουν πέσει τα CDS και όλα αυτά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και πέφτουν συνέχεια. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι επίτευγμα. Είναι αποτέλεσμα μάλλον του κόσμου ο οποίος θυσιάστηκε. Θυσιάστηκε κόσμος στην Ελλάδα για να γίνει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα για να πιστούν οι αγορές να δανείσουμε καλύτερα επιτόκια. Δηλαδή ότι αυτή η πορεία δεν θα γίνεται συνέχεια κόβοντας από τον κόσμο, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί κιόλας αυτό. Άρα πρέπει να έχει κάποιο άλλο πρόγραμμα, πρέπει να το φτιάξει. Απλώς βλέπετε στη Γερμανία, επειδή τα κόμματα είναι πιο δημοκρατικά από τα δικά μας. Τώρα για να μην είμαστε σοβινιστές. Πάρα πολλά χρόνια. Να μην είμαστε σοβινιστές. Τα καλά παραδείγματα τα βλέπουμε. Είχα επισκεφτεί το 1978 και είχα πάρει συνέντευξη από τον Στράους, το λεγόμενο ακροδεξιό, ναι, τότε εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Όταν κατάλαβα τις δομές του κόμματός του, της Χριστιανοκοινωνικής mm-hmm. Ένωσης της Βαβαρίας, ναι, εκείνη την εποχή, το 1978 μιλάμε, ντράπηκα που λέγαμε ότι εμείς είμαστε δημοκράτες και βρίζαμε σαν φασίστα τον Στράους. Ναι, για τον απλό λόγο ότι βλέπετε ο χρόνος ο οποίος καταναλώνεται και μας κάνει εντύπωση. Λέμε, καλά, τι συζητάνε τώρα τόσες εβδομάδες? Καταρχήν πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι τους ψηφίσανε. Γιατί πήγαν τα κόμματα και είπαν: δώστε μας την ψήφο σας να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και τώρα συζητάνε να μην κάνουν το πρόγραμμά τους, να κάνουν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ο κόσμος χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει τι ακριβώς συζητάνε και να αξιολογήσει κιόλας, και έχει και το δικαίωμα, απευθύνεται, θα απευθυνθεί το S5 ας πούμε στη βάση του, για να ψηφίσει αν το εγκρίνει ή όχι. Για δείτε πώς έγινε εδώ η κυβέρνηση συνεργασίας. Όχι, 2 λεπτά. Οι συγκρίσεις αυτές δεν γίνονται
Εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλον, αλλά αυτά που πρέπει να τα δούμε, να τα δούμε με προσοχή και να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε εδώ πέρα. Εδώ έγινε, μαζεύτηκαν τρεις αρχηγοί, τελείωσε. Ακόμα περιμένουμε προγραμματική συμφωνία της κυβέρνησης. Ακόμα υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, έγινε με τον κύριο Κουβέλη, έφυγε ο κύριο Κουβέλη. Υπάρχει και πηγαίνει η κυβέρνηση, κάνει πράγματα. Περιμένουμε ακόμα την προγραμματική συμφωνία. Αυτοί που συζητούν και δεν έχουν καταλήξει και θα θέσουν υπό την κρίση του κυρίαρχου σώματος που είναι η βάση του κόμματος. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που δεν συμφωνούσα με το να μπει το Πασόκ στην κυβέρνηση. Εγώ είχα την άποψη ότι έπρεπε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Mm. Αν όχι, όπως θέλετε, πείτε, να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία μόνη της και ήταν καλύτερη και η κυβέρνηση και η Τρόικα θα ήταν πιο ζωρισμένη. Άμα ήξερε ότι δεν ψηφίζεται αυτομάτως ότι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, προκρίθηκε κάτι άλλο. Αλλά πού ακούστηκε αυτό το πράγμα, πού κρίθηκε, πουθενά δεν κρίθηκε. Πρώτα έγινε και μετά εκ των υστέρων ενοχλούσα και εγώ λέγοντας παιδιά είναι λάθος αυτό που κάνετε, γιατί το κάνατε κλπ. Εάν διαβάσουμε τις γερμανικές εφημερίδες, μια και είμαστε ακόμα στη Γερμανία και τελειώνουμε με αυτό, ακόμα και οι σοσιαλδημοκρατικές όπως η Frankfurter Rundschau πιέζει και λέει όλα δείχνουν μεγάλο συνασπισμό. Αυτό πάει να πει ότι παντού ο τύπος προσπαθεί να καθοδηγήσει τον κόσμο και δεν είναι πλέον απλή παράθεση γεγονότων. Βέβαια. Ναι, αυτό είναι και θεμητό όμως. Δηλαδή θεμητό μέχρι κάποιο σημείο. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Δεν είναι όλοι μόνο ρεπόρτερ. Έχουν και δικαίωμα γνώμης όπως όλοι μας. Και από τη θέση τους έχουν και αυξημένη δυνατότητα επιρροής. Προφανώς. Δεν λέει κανένας όχι. Δεν λέει κανείς να μην γίνεται. Εκεί που χαλάει το πράγμα είναι όταν λέει γνώμη αλλά δεν είναι δική του. Αυτό είναι το κακό. Όταν το σχόλιο που κάνει είναι υπαγορευμένο. Είναι παπαγάλος. Εκεί είναι κακό. Αλλά όχι να μην λένε γνώμη δημοσιογράφοι. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο με αυτό θα κλείσουμε, γιατί πραγματικά βγήκαμε λίγο από τον προγραμματισμό, αλλά νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε από τον Παντελή Οικονόμου, και γι' αυτό άλλωστε εγώ τον έφερα εδώ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει ένα άρθρο πάλι που αλίευσα από την Deutsche Welle, που λέει «Η Τουρκία κουράστηκε με την Ευρώπη». Με ενδιαφέρον αναμένεται η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Τουρκία, που θεωρείται κλειδί για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα η κοινή γνώμη δείχνει κουρασμένη με τη στάση των Βρυξελών, η τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό απηχεί και τις απόψεις των τουρκικών εφημερίδων, όσων τουλάχιστον μπορώ mm-hmm. και παρακολουθώ, που έχουν αγγλικές εκδόσεις, αγγλόφωνες εκδόσεις, ότι η Τουρκία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ευρωσκεπτικιστικό κλίμα στην Τουρκία. Παρόλο που η κυβέρνηση θα ήθελε να πλησιάσει με την Ευρώπη, τώρα τελευταία τα έχει γυρίσει και αυτή. Αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Ισλαμιστών. Ακριβώς. Εντάξει, σύγχρονων Ισλαμιστών, εντάξει, κλπ. Αλλά Ισλαμιστές. Και οι παραδοσιακοί, οι κεμπαλιστές είναι βεβαίως. Αυτοί είναι όχι Ευρωπαϊστές. Αυτοί θεωρούν ότι αυτοί είναι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Ακριβώς. Πώς γίνεται και υπάρχει αυτό, υπάρχει. Διότι εκτός από μια περιθωριακή αντίληψη ότι η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, γιατί υπάρχει και αυτό, ξέρετε, σε μερικούς κύκλους. Υπάρχει και ένα άλλο, ότι όλη η συζήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έγινε με πάρα πολλές υστεροβουλίες. Δηλαδή, και τη δική μας υστεροβουλία, την ελληνική, που θέλαμε να συζητήσουμε για να μπει η Τουρκία, όχι ότι μας ενδιαφέρει η Ευρώπη ή η Τουρκία για το θέμα αυτό, αλλά έτσι θα λύναμε την υποθέση στο Κυπριακό. Και διάφορα άλλα προβλήματα. Το οποίο το θεωρώ και βλακώδες, δηλαδή σιγά που θα λυθεί ακριβώς, το Κυπριακό. Ακριβώς. Ναι, μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν τέτοια. Τώρα και η Ευρώπη, αντί να πει στην Τουρκία, με τρομάζει και το μέγεθός σου και η οικονομική σου κατάσταση και η πολιτισμική διαφορά που υπάρχει. Γιατί εσύ είσαι Ανατολή και εγώ είμαι Δύση. Ωραία, σχηματικά τα λέω, αλλά αντί να γίνει μια τέτοια συζήτηση, πήγαν και κρύφτηκαν πίσω από το ημερομηνίες και πότε θα ανοίξει το κεφάλαιο 24 για την αναγνώριση της Τούρκης οικοτεχνίας. Δεν είναι σοβαρές συζητήσεις αυτές. Πρέπει και η Ευρώπη να σοβαρότερη, αλλά και η Τουρκία πρέπει να σοβαρότερη, διότι δεν μπορεί να θες να ενταχθείς κάπου με δικούς σου κανόνες. Οι κανόνες είναι αυτοί. Κάνεις μια διαπραγμάτευση, πώς θα γίνει σταδιακά η ένταξή σου, πώς θα προσαρμοστείς, αλλά δεν μπορείς να έχεις την απέτηση να προσαρμοστεί ο άλλος εκεί που πας να μπεις. Λοιπόν, αυτές όλες οι κουτοπονηριές, οι οποίες είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τουρκία, είναι ανατολικής προέλευσης, είναι ανατολίτικο παζάρι. Νομίζω ότι έδωσαν τον τόνο στη διαπραγμάτευση και γι' αυτό δεν έχει πάει και καλά. Και δεν το βλέπω και σύντομα να πηγαίνει. Όχι, καλά. Όχι, οπωσδήποτε. Ιδίως με τις τάσεις τώρα που έχει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας να απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές συνήθειες, επαναφέροντας τη μαντήλα και διάφορα άλλα πράγματα.
Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με τον Παντελή τον οικονόμου. Θέλω να τον ευχαριστήσω που ήρθε. Εγώ ευχαριστώ. Και με αυτά τα θέματα που ακούσατε και κυρίως με μια αντεπροφούντη συζήτηση που έγινε για τα εσωτερικά ζητήματα, να σας χαιρετήσουμε, η Άννα Μορφούλη και ο Κώστας Μπετινάκης. Ο τρελός κόσμος θα είναι πάλι αύριο μαζί σας. Γεια χαρά σας. Καλό μεσημέρι.